ψαράβαλο είσαι εσύ, ρε. Πονάει όλο μου το κορμί, ρε φίλε. Γιατί τι έκανες, σινεμά δεν είχες πάει πάντως. Αν κάποιος πηγαίνει σινεμά από όλους αυτούς εδώ μέσα, είμαι εγώ. Κάθε εβδομάδα πάω. Πήγα, είδα και το Noe 3D. Mm-hmm. Αλλά να σου πω κάτι, ρε Ηλία. Mm-hmm. Ειλικρινά, μεταξύ μας τώρα και ας μην το γράψουμε. 12 ευρώ για 3D, ρε φίλε. 12, ε. 12 ευρώ, ρε φίλε. Πολύ ακριβά. Μετά παραπονιούνται γιατί ο κόσμος δεν πάει σινεμά. Mm. Και το Captain America 2 δεν άνοιξε καθόλου καλά. Κάνει 35-36.000 εισιτήρια. Θα κάνει 36.000 δηλαδή. Θα πάω εγώ αύριο. Γιατί δεν πάει ο κόσμος σινεμά όμως? Ο κόσμος προφανώς δεν πάει σινεμά, ρε φίλε, γιατί το να πας σινεμά δεν είναι απλά μόνο, πιστεύω εγώ έτσι, mm-hmm. δεν είναι μόνο τα 8 ευρώ τα οποία έχεις να δώσεις. Και 7 μερικές φορές. 7 μερικές φορές και γι' αυτό βλέπεις περισσότερο σινεμά, κυρίως ρε παιδί μου στα οργανωμένα, στις αλυσίδες πιο πολύ. Mm. Γιατί έχουν αυτή την προσφορά κάθε Τετάρτη mm-hmm. που πάει και η κουτσή Μαρία mm-hmm. και δεν βρίσκεις πουθενά γιατί με ένα εισιτήριο με αυτές τις εταιρείες, ξέρεις, mm-hmm. της κινητής τηλεφωνίας, που με ένα εισιτήριο παίρνεις 2. Και πάνε όλος ο κόσμος, ο καημένος πάει την Τετάρτη. Mm-hmm. Γιατί άμα πας σινεμά, θα πας σινεμά. Η Τετάρτη είναι το νέο Σάββατο. Ναι, θα πας σινεμά, βενζίνες. Ωραία. Να πας, δεν θα πάρεις κάτι να πιείς. Δεν θα πάρεις κάτι να φας. Δεν θα πάρεις το ένα το άλλο. Θες ένα 20 ευρώ μόνο για σένα. Άμα έχεις και κοπέλα, δεν θα κεράσεις ένα popcorn, φίλε, μια Coca-Cola. Μη σου πω κεράσεις και εισιτήριο. Και παιδί και σκύλο και ναι. τέτοιο. Ναι. Άμα δηλαδή θέλει μια τετραμελής οικογένεια, ένας άντρας να πάρει την οικογένειά του να πάει, θέλει 50 ευρώ mm-hmm. μόνο για τα εισιτήρια και να πάρει δύο νερά και ένα κάτι να φάνε τα παιδιά. Mm-hmm. 50 ευρώ. 50 ευρώ, ρε φίλε, είναι το σούπερ μάρκετ τρεις μέρες. Το ξέρεις ότι. Άσε με, είναι ένα σκάσμα! Είμαι γάμο την πουτάνα μου! Δεν θα μπορώ αυτά τα πράγματα, με πιέζεις και εσύ με πιέζουν κι αυτοί! Πού να βρω λεφτά να πάω σινεμά! Ξεσπάω! Το ξέρεις ότι οι περισσότερες ταινίες από αυτές που βγαίνουν στους κινηματογράφους σε 4 μήνες το πολύ είναι στο σπίτι σου ακόμη και νόμιμα. Αυτό που το βάζεις. Ε? Το σινεμά πιστεύω για μένα. Άμα θες να πας κάθε αυτού να πεις ότι. Πάω να δω μια ταινία, τη βλέπεις σπίτι. Άμα θες να πεις πάω μια βόλτα να δω σινεμά, ξέρεις, πας μια ώρα πιο πριν, κάνεις τη βόλτα, σου πίνεις ένα καφέ. Γι' αυτό όμως το σινεμά στοιχίζει πολύ. Γιατί δεν θα πας 9 η ώρα αρχίζει η ταινία, 9 παρά 5 θα μπεις να δεις την ταινία και να φύγεις. Κανείς δεν το κάνει αυτό πια. Θα πούμε και για ταινίες. 7 βγαίνουν δηλαδή αυτήν την εβδομάδα, το διανοείσαι. Η μία είναι το Μισελ Κολάς, η πιο ωραία ταινία αυτήν την εβδομάδα. Με τον Ματς Μίκελσεν σε δράμα εποχής, ναι. Πολύ ωραίο έργο. Μετά είναι το Lone Survivor, ο μόνος επιζών με τον Mark Wahlberg. Είναι καλή, καλοφτιαγμένη περιπέτεια μιλιτέρ. Με κάτι βατράχια που πάνε στο Αφγανιστάν να σκοτώσουν τα Ταλιμπάν. Αυτή δεν είναι να δω εγώ.